Σεπτεμβρίου, ανάμνηση του ενχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ευδοξίου, Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου και των συναυτής μαρτυρισάντων, Μακαρίου, Ανδρέου, Βίβου, Κυριακού, Διονυσίου, Ανδρονίκου, Ανδροπελαγίας, Θέκλης, Θεοκτίστου, Σαραπάβωνος και Καλοδότης των Μαρτύρων. Το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Κολοσσές ή Χώνες της Φρυγίας. Σε κάποιο μέρος της Φρυγίας στη Μικρά Ασία, η γη ανέβλησε αγιασμένο νερό με την δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το νερό αυτό θεράπευε κάθε αρρώστια των ασθενούντων. Ένας χριστιανός λοιπόν, επειδή θεραπεύθηκε η κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του αρχιστρατήγου, επάνω στο αγίασμα. Μετά από 90 χρόνια ήλθε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος ονόματι Άρχιπος. Έγινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ασκητική ζωή και με εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιπο και τον χτύπησαν δυνατά. Έπειτα όρμησαν να καταστρέψουν το ναό και το αγίασμα. Αλλά ό της μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου, άλλων από αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα και άλλους σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν πίσω όλοι τους άπρακτοι. Όμως το πείσμα και ο θυμός αυτών των ειδωλολατρών τους όθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού για να παρασύρει το ναό και να πνίξουν τον Άρχιπο. Αλλά και πάλι έγινε θαύμα. Ο ποταμός γύρισε προς τα οπίσω. Τότε σκέφτηκαν να ενώσουν άλλους δύο ποταμούς για να παρασύρουν το ναό με το ορμητικό τους ρεύμα και να τον ισοπεδώσουν. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιπο και αφού τον έβγαλε έξω από το ναό, έκανε το σημείο του σταυρού και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος. Πρόσταξε έπειτα να χωνευθούν. Και πράγματι, αφού χτύπησε με το ραβδί του,
Οι ποταμοί αυτοί χωνεύθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν και το μέρος ονομάστηκε Χώνε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευδόξιος, Ρωμήλος, Ζήνων, Μακάριος, 11.000 μάρτυρες και 1.104 στρατιώτες μάρτυρες. Από αυτούς ο Ρωμήλος ήταν πρεπόσιτος στο αξίωμα στα χρόνια του σκληρού διώκτη των χριστιανών Τραϊανού. Στην αρχή ο Ρωμήλος ήταν διώκτης των χριστιανών και ο Τραϊανός τον έστειλε στη Γαλλία για να εξαναγκάσει τους εκεί χριστιανούς να προσκυνήσουν τα είδωλα. Δεν το κατάφερε όμως και εξόρισε 11.000 από αυτούς στην Αρμενία, όπου όλοι θανατώθηκαν στην Μελιτινή. Ο Ρωμήλος όμως μεταμελήθηκε και έλεγξε με θάρρος την σκληρότητα του Τραϊανού. Τότε υπέστη φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Ο δε Ευδόξιος, ο οποίος ήταν κόμις στο αξίωμα και χριστιανός στον επιδιοκλητιανού διωγμό, συνελήφθη από τον άρχοντα της Μελιτινής και αφού σκληρά βασανίστηκε, τελικά αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Μακάριο, τον Ζήνωνα και 11.004 στρατιώτες.